Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και αυτή η είδηση, Γιώργο και Άννα, αφορά τον προσδιορισμό του ραντεβού ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ταγί Περντογάν, το έκτο κατά σειρά σε διάρκεια ενός έτους. Αυτό λοιπόν, όπως πληροφορηθήκαμε από ανώτατη κυβερνητική πηγή, κλείστηκε τελικώς για τις 7 παρα 20 το απόγευμα της Τρίτης. Θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του ΟΗΕ και όχι σε κάποια από τις μόνιμες αντιπροσωπείες των δύο χωρών. Θυμίζουμε ότι η τελευταία συνάντησή του στον ΟΗΕ έχει γίνει στο σπίτι της Τουρκίας. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση μαθαίνουμε ότι η ατζέντα αναμένεται να είναι ναι μεν σφιχτή. Mm-hmm. Από την άλλη όμως, ανάλογα με την πορεία της συζήτησης, δεν αποκλείεται οι δύο ηγέτες να πιάσουν και το αγκάθι. Ένα είναι αυτό, που δεν είναι άλλο από την, από τον καθαρισμό των θαλασσίων ζωνών. Γιώργο, τώρα από την εμπειρία σου, γιατί σίγουρα θα πιάσουν το μεταναστευτικό, όπως και να έχει, θα είναι το θέμα της συνάντησης, γιατί έχουμε να πούμε, κάτι θα έχει να μας πει και ο κουμπάρος από δίπλα. Το ερώτημα είναι, από την εμπειρία σου εσύ, πόσο πιθανό κρίνεις ότι μπορεί να μπούμε σε μια τέτοιου είδους συνάντηση σε επί της ουσίας προπαρασκευαστική συζήτηση για το μεγάλο θέμα τώρα ουσιαστικά, έτσι? Κοίταξε να δεις Γιώργο, οι πληροφορίες που συνόδευαν αυτό το ταξίδι ήταν πολύ συγκεκριμένες. Υπήρχαν στελέχη τα οποία μιλούσαν για ένα παράθυρο ευκαιρίας το οποίο ανοίγει. Είτε δημόσια είτε μέσω διαρροών. Σε κάθε περίπτωση όλα τα τραπέζια του κυβερνητικού διαλόγου, και αυτή είναι η εικόνα από το ρεπορτάζ, έχουν πιάσει τα δάνη. Δηλαδή στη θετική ατζέντα δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητηθεί. Άρα αυτή η συνάντηση χωρίς να σημαίνει ότι είναι άκερη ή άτοπη για οποιοδήποτε άλλο λόγο, υπάρχει το μεταναστευτικό όπως αναφέρεις εσύ, όμως είχε προκαταβολικά έναν χαρακτήρα στον οποίο οι δύο ηγέτες θα έπρεπε να δώσουν το σήμα για το επόμενο βήμα. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει έδαφος. Αλλά σε κάθε περίπτωση από αυτήν τη συνάντηση και την πορεία της συζήτησης την ερχόμενη αύριο Τρίτη στην έδρα του ΟΗΕ θα δοθεί ενδεχομένως ένα πράσινο φως στους δύο υπουργούς εξωτερικών να το πάνε ένα βήμα παρακάτω. Μάλιστα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα να πούμε, Γιώργο, ότι εχθές ο Πρωθυπουργός μίλησε και στην Ολομέλεια της Συνόδου Κορυφής για το μέλλον. Οπότε αναφέρθηκε σε όλες αυτές τις κρίσιμες παγκόσμιες απειλές που υπάρχουν και απαιτούν άμεσα λύσεις. Σωστά. Σωστά, και έδωσε ένα σήμα ότι τώρα είναι η ώρα για να αναλυθεί δράση προκειμένου εμείς ως η επόμενη γενιά των ιδρυτών του Διεθνούς Οργανισμού να μπορέσουμε να αποτρέψουμε μια νέα παγκόσμια κρίση όπως ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα που εξέπεμψε. Και σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι οι συναντήσεις που θα έχει το προσεχές διάστημα στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχουν και αυτόν το χαρακτήρα. Κλείνοντας, βέβαια, να σας πω είναι ότι από την ίδια ανώτατη κυβερνητική πηγή επιβεβαιώνεται και το ρεπορτάζ που δώσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο από την συχνότητα του Action 24 σε ό,τι αφορά στην τριμερή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί και αυτή την Τρίτη, δηλαδή 40 λεπτά νωρίτερα για την ακρίβεια από τη συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν, και αφορά την τριμερή ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Γαλλία, με φόντο, με background την. Συμφωνία για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Το καλώδιο, το περίστατο. Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σε καλά, Γιώργο. Παπακοσταντίνου ήταν, κυρίες και κύριοι, κοντά μας.